Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία για τους δύο κατηγορούμενους. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να αποχωρήσουν από το δικαστικό μέγαρο. Πλήθος κόσμου, όπως βλέπετε και στους δέκτες σας, έχει μαζευτεί έξω ακριβώς από την κεντρική είσοδο του δικαστικού μεγάρου με σκοπό να δει τους δύο κατηγορούμενους να αποχωρούν. Υπήρξε και πριν από λίγα λεπτά μία ένταση μέσα στο δικαστικό μέγαρο, καθώς ένας πολίτης μπήκε μέσα και προσπάθησε να φτάσει τους δύο κατηγορούμενους με σκοπό να τους λιντζάρει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κινητικότητα. Από ό,τι πληροφορούμαστε, τους βγάζουν από την πίσω πόρτα. Βλέπετε ο κόσμος που τρέχει αυτή τη στιγμή να προλάβει τους δύο κατηγορούμενους να αποχωρούν από το δικαστικό μέγαρο. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να έχουμε κάποια εικόνα. Υπάρχει μια κινητικότητα αυτή τη στιγμή, βλέπετε, Εύα. Είναι πλήθος κόσμου οι συγκεντρωμένοι εκεί και εσύ μαζί. Είναι πλήθος κόσμου, τρέχει. Εμείς φτάνουμε στην πίσω πλευρά του δικαστικού μεγάρου. Ενώ παρακολουθούμε τις εικόνες πριν από λίγο, είδαμε νωρίτερα. Τώρα έχουμε την ζωντανή εικόνα λοιπόν και τον Αλέξανδρο Γίγο στο δικαστικό μέγαρο. Προσπαθεί να προσεγγίσει την πίσω πόρτα, από όπου θα βγουν έτσι δύο φερόμενοι ως δράστες. Θα οδηγηθούν ακριβώς, Εύα. Και υπάρχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και το τι έχει σφέρει και ο 21 ετών κατηγορούμενος, ο Ροδίτης, ο οποίος μέχρι πρότινος δεν είχε πει το οτιδήποτε και είχε διατηρήσει το δικαίωμα της σιωπής, ενώ αντίθετα ο 19χρονος που φέρεται αρχικά να έχει ομολογήσει τις πράξεις, δεν ξέρουμε ακόμα το τι υποστήριξε στην ανακρίτρια αυτή τη στιγμή που παρουσιάστηκε το πρωί, στην απολογία του. Γνωρίζουμε, Αλέξανδρε, βεβαίως επειδή το ρεπορτάζ τρέχει. Τελευταία στιγμή ότι ναι. Η κατά την παράσταση αίτηση που είχε, το αίτημα της κατά την παράσταση που είχε δηλώσει ο Αλέξης Κούγιας δεν έγινε δεκτό